σύμβαση εργασίας, η οποία είναι δηλωμένη στο ΕΓΑΝΗ. Που σημαίνει ότι αυτό συνεπάγεται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΤΑ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή διεκδικεί από τον ΕΦΚΑ το επίδομα μητρότητας και δεν το λαμβάνει, οφείλεται στη μη καταβολή των δεδουλευμένων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι δεν διεκδικεί άδεια μητρότητας, βρίσκεται σε άδεια μητρότητας από τον Αύγουστο, από τις 21 Αυγούστου, και την άδεια αυτή τη χορήγησε ο ΑΕΔ. Μάλιστα. Ναι, αλλά δικαιούται και κάποια χρήματα όμως. Ναι, δικαιούται και κάποια χρήματα. Με συγχωρείτε. Στο προηγούμενο διάστημα είχε επί ένα μήνα άδεια λόγω υποπελούμενης κύλησης που πάλι την χορήγησε ο ΕΔ. Άρα δεν διεκδικεί άδεια αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται σε άδεια μητρότητες, την οποία την έχουμε χορηγήσει. Mm-hmm. Αυτό που σημαίνει ότι αρνείται να καταβάλει ο ΕΦΚΑ το επίδομα κυοφορίας. Και γιατί? Διότι δεν έχει καταβληθεί η πρώτη μισθοδοσία, δηλαδή τα δεδουλευμένα Μαΐου-Ιουνίου. Με βάση το οποίο θα γινόταν και ο υπολογισμός και η καταβολή των ασφαλιστικών. Από εσάς δεν έχουν καταβληθεί αυτά. Περιμένετε μια στιγμή. Μια στιγμή δεν έχει γίνει καταβολή δεδουλευμένων, διότι έχει αρνηθεί από τον Ιούλιο η Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει το σχετικό ένταλμα. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε την διαδικασία. Ναι, εσείς τι κάνετε όμως, αφού δεν το εγκρίνει, δεν πρέπει να τροποποιήσετε τις συμβάσεις, να βγει μια λύση. Δηλαδή, σας παρέχουν υπηρεσίες οι εργαζόμενοι με σύμβαση και δεν τις πληρώνετε. Με σύμβαση είναι νόμιμη. Οι συμβάσεις είναι νόμιμες. Ορίστε. Γιατί να αλλάξουμε. Δεν εγκρίνουν τις συμβάσεις η Επιτροπή. Οι συμβάσεις είναι νόμιμες. Δεν εγκρίνονται από τις επιτρόπους. Ναι. Οι συμβάσεις εργασίας. Δεν επιτρέπει την πληρωμή των εργαζομένων. Δεν ακούω πολύ καλά, με συγχωρείτε. Ναι, δεν επιτρέπει την πληρωμή των εργαζομένων. Κοιτάτε, η Επίτροπος δεν αμφισβητεί αυτό. Αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί το ίδιο το ΑΣΕΠ. Λοιπόν, δεν αμφισβητεί το ίδιο τις συμβάσεις, αν είναι έγκυρες οι συμβάσεις. Αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας ΑΣΕΠ, το οποίο ο ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή έχει εκδικάσει και τις ενστάσεις και δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας το ίδιο. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω και να καταλήξω εδώ πέρα ότι έχουμε δύο προβλήματα. Mm-hmm. Πρώτα να πούμε ότι δεν είναι ανασφάλιστη. Διότι άλλο είναι, έχει δικαιώματα από τη στιγμή, την πρώτη μέρα στην οποία ανέλαβε εργασία. Είναι υποχρεωτική. Πώς δεν είναι ανασφάλιστη από τη στιγμή που ο ΕΦΚΑ δεν την αναγνωρίζει? Συγγνώμη μισό λεπτό. Τα ένθυμά τους όμως, και είναι η επίσημη απάντηση που έχει από τον ΕΦΚΑ η κυρία, δεν είναι οριστικοποιημένα. Που σημαίνει ότι δεν έχουν πληρωθεί. Άστα, η κυρία Φωτελιανάκη λέει αυτά. Δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχει καταβληθεί. Ναι, να μας απαντήσει η κυρία Γαραμασίνη, σας ακούσαμε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν έχουν καταβληθεί με την πρώτη μισθοδοσία, δεν έχει καταβληθεί ήδη η μισθοδοσία. Μάλιστα. Θα καταβληθούν, αλλά θα καταβληθούν για όλο το διάστημα από τη στιγμή. Πότε θα καταβληθούν από τη στιγμή που πάρετε την κυρία Γαραμασίνη? Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δηλαδή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει ομαδική προσφυγή δικαστική, την οποία εμείς βοηθούμε με το να έχω κάνει διαπιστωτική πράξη των οφειλών των δεδουλευμένων. Δηλαδή, όταν θα αποφασίσει το δικαστήριο για να πάρουν τα λεφτά του οι άνθρωποι. Μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι, όμως, κυρία Γαραμασίνη, μισό λεπτάκι τώρα. Εγώ αντιλαμβάνω αυτό που λέτε με τον Πάρετρο. Το πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχουν όμως στη μέση και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται. Είναι από πρώτη πέντε μήνες, δεν έχουν τα δικαιώματά τους, σας παρέχουν τις υπηρεσίες. Έτσι να το λύσετε το πρόβλημα. Τι εννοείτε, αυτή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα. Δεν είναι στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, μια στιγμή παρακαλώ, δέχτε δύο επιθέσεις. Η πρώτη επίθεση που δεχτήκαμε ήταν από τους εργολάβους και με τη δικαστικό, η οποία έβαλε σε προσωρινή διαταγή να σταματήσουμε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Και η δεύτερη επίθεση ήταν τώρα με την Πάρεδρο, που επικαλείται μια νομιμότητα διαδικασία ΑΣΕΠ που το ίδιο το ΑΣΕΠ δεν θεωρεί ότι. Άρα το πρόβλημα είναι η Πάρεδρος που δεν υπογράφει. Πάρεδρος, έτσι. Γιατί το κάνει αυτό? Λοιπόν, δεν ξέρω, τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν μπορώ εγώ να κάνω δίκη προθέσεων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αλλά αυτό και αποτελεί είδηση και πρέπει να το σημειώσετε. Ναι. Επειδή και η δικαστής παραβίασε το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το ίδιο και η Πάρεδρος, επειδή έγινε όλο αυτό και επειδή μας μπλοκάρουν και επειδή δεχόμαστε επίθεση, διότι ξέρετε οι εταιρείες των εργολάβων προσπαθούν, είδανε την πίτα να μειώνεται επειδή κάνουμε απευθείας συμβάσεις και αξιοποιήσαμε την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία για να κάνουμε απευθείας συμβάσεις με τις καθαρίστριες και τους εργαζόμενους άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας
την Υπουργός Εργασίας την άλλη εβδομάδα θα καταθέσει ερμηνευτική διάταξη του ισχύοντος νόμου, δεν αλλάζει τον νόμο, ερμηνεύει τον νόμο, ώστε να κλείσει μια για πάντα ο δικαστικός δρόμος ομοιρίας. Μάλιστα. Τόσο, άρα... του δημοσίου, τόσο του ΟΑΕΒΟΛΟ όσο και του δημοσίου συνολικά. Και να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα. Επομένως, αυτό είναι μια λύση που μας λέτε, κυρία Γραμμεσίνη, ότι όχι... θα γίνει αυτή η παρέμβαση ώστε να λυθεί το πρόβλημα, έτσι. Ερμηνευτική, αναγκάζεται η Υπουργός Εργασίας να ερμηνεύσει τον νόμο, να βγάλει ερμηνευτική, διότι αρκετοί δικαστές, οι περισσότεροι δικαστές, ευτυχώς δεν υπακούν στα κελεύσματα των εργολάβων, ούτε υιοθετούν την επιχειρηματολογία τους. Υπάρχουν ορισμένοι. Ναι, κυρία Γραμμεσίνη, για διευκρινίστε μας αυτό. Δηλαδή, που σημαίνει ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε όλο το δημόσιο τομέα πια απελευθερώνεται. Δεν απελευθερώνεται. Υπάρχουν άρα υπάρχουν άλλες περιπτώσεις με το ίδιο καθεστώς όπου πληρώνονται οι άνθρωποι και μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε κάποιες άλλες ενδεχομένως που είναι εξαίρεση, υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα. Έτσι, αυτό μας λέτε. Δεν θα μπορέσουν, θα ξεμπλοκαριστούν, όλο το δημόσιο θα ξεμπλοκαριστεί, διότι μπλοκάρεται από συγκεκριμένους δικαστές που παίρνουν το μέρος των εργολάβων. Αυτή είναι η ουσία. Και η είναι σοβαρές οι καταγγελίες που κάνετε, κυρία Γραμμεσίνη. Ναι. Και, είναι, και το δεύτερο είναι η επίκληση από την Επίτροπο μια νομιμότητα. Διαδικασία ΑΣΕΠ, την οποία ούτε το ΑΣΕΠ το ίδιο που έβγαλε και εκδίκασε τις ενστάσεις δεν αμφισβητεί. Αυτή είναι το δεύτερη επίθεση που δεχόμαστε και πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, θα έχουμε και τον νόμο. Έχουμε τον νόμο με το μέρος μας και τώρα θα κλείσει και η δικαστική οδός. Επομένως, με την ερμηνευτική παρέμβαση που θα γίνει από την Υπουργό, θα κλείσει και αυτό το θέμα, που σημαίνει ότι θα πρέπει μετά ο πάρεδρος να υπογράψει και να πληρωθούν οι άνθρωποι, έτσι. Ναι, ακριβώς. Η ερμηνεία λοιπόν θα είναι ερμηνεία και όχι νέος νόμος. Δεν είναι τροπολογία. Μάλιστα. Του νόμου, δεν τροποποιεί τον νόμο. Ερμηνευτική θα είναι. Με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία, με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οποία δεν τηρούν ορισμένοι δικαστές. Και δηλαδή... οι οποίοι θα λογοδοτήσουν ενδεχομένως και γι' αυτό. Κυρία Γραμμεσίνη, δηλαδή ουσιαστικά μας λέτε ότι ο πάρεδρος παρανομεί. Ή δεν ερμηνεύει σωστά τον νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος κατά παντός υπευθύνου που δεν επιτρέπει στον ΟΕΔ να καταβάλει τα δεδουλευμένα από τον Ιούλιο, που δεν επιτρέπει να καταβάλουμε τις οφειλόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Αναδρομικά θα καταβληθούν προφανώς, δεν χάνονται δικαιώματα, αλλά ναι, αναδρομικά. Εντάξει, απλώς υπάρχει ταλαιπωρία αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρία Γραμμεσίνη, και προφανώς από αυτά που μας λέτε, εσείς δεν φταίτε στη διαδικασία. Θέλετε να πληρώσετε, αλλά δεν σας επιτρέπουν ναι. με την ερμηνεία. Ναι. Παρανόμησε δικαστής και η Επίτροπος κόλλησε διαδικασία για ένα διαδικαστικό θέμα ΑΣΕΠ, το οποίο ούτε το ίδιο το ΑΣΕΠ δεν το επικαλείται ως πρόβλημα και κόλλημα, εφόσον έχει εκδικάσει, έχει ολοκληρώσει τις ενστάσεις, την εκδίκαση των ενστάσεων για μια διαδικασία που αν έκρινε παράνομη δεν θα προχωρούσε στην εκδίκαση των ενστάσεων. Βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας και εγώ σας λέω ότι ψηλάσετε οργανισμός για να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του κατά παντός υπευθύνου στον οργανισμό και δεν του επιτρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, κυρίως απέναντι στους εργαζομένους. Και να ξέρετε ότι ο Υπουργός Εργασίας έχει το πρώτο στο μέλημά της να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να κλείσει ο δρόμος, ο δικαστικός δρόμος της ομοιρίας του δημόσιου τομέα. Να μπορούμε επιτέλους να κάνουμε απευθείας συμβάσεις για τους εργαζόμενους καθαριότητας και με τους φύλακες. Γιατί και στη φύλαξη προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στην καθαριότητα να συνάπτουν δημόσιοι φορείς απευθείας συμβάσεις με τις καθαρίστες. Υπάρχει δόξα τω Θεώ η νομοθεσία, υπάρχει δόξα τω Θεώ η νομολογία. Δεν μας επιτρέπουν να την εφαρμόσουμε και θα πάρουμε κι εμείς. Θα ασκήσουμε κι εμείς όλα τα δικαιώματά μας. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αυτό να κρατήσετε. Κυρία Γραμμεσίνη, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και είστε προσκεκλημένοι και στο στούντιο για να το δούμε στη συνέχεια. Θα ρωτήσω την κυρία διοικήτρια του ΕΕ να σκύψει πάνω από το θέμα της έγκυος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση αυτή τη στιγμή. Να δει πώς μπορούν να μπουν τα ένσημά της, διότι έχει περιορισμό. Προφανώς όμως, όπως ακούσατε, κυρία Φωδελιανάκη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Καθαριότητας στο Ηράκλειο, ότι υπάρχει εμπλοκή λόγω της απόφασης του παρέδρου του ελεκτικού να μην εγκρίνει τις πληρωμές. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα αυτό με την έγκυο, να δούμε τι μπορεί να γίνει ως παρέμβαση, αλλά αναμένεται πολύ σύντομα, όπως μας είπε η διοικήτρια του ΑΕΔ, μία ερμηνευτική από την Υπουργό, ώστε να ξεπλοκάρει όλη η ιστορία. Μια συνεργασία μεταξύ του ΕΦΚΑ όμως και του ΑΕΔ, ώστε η γυναίκα να μην χάσει. Γιατί αν χάσει το σύνταγμα του κετού, δεν το δικιάται αναδρομικά. Τελείωσε. Μάλιστα.
Τι εννοείται, ότι εξαρτώμεθα από την πάρεδρο του, από την πάρεδρο του, του ελεγκτικού συνεδρίου για το αν θα εφαρμοστεί νομιμότητα ή όχι. Παρεξηγήσατε. Εννοώ ότι θα πρέπει μεταξύ του ΟΑΕΡ και του ΕΦΚΑ, που είναι και οι δύο οργανισμοί του δημοσίου, να υπάρχει μια συνεννόηση κατ' εξαίρεση αυτή η γυναίκα να πάρει το επίδομα του κετού που δικαιούται. Θεωρώ ότι συμφωνείτε σε αυτό. Σίγουρα δεν φταίει και εργαζόμενοι. Οι συνεννοήσεις μπορεί να γίνουν από τη στιγμή που υπάρχει ο χρόνος. Τώρα το καταλάβαμε, χτες μας έσκασε στον αέρα. Δηλαδή, επομένως, κυρία Καραμεσίνη, μισό λεπτάκι για να καταλάβουμε κάτι. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα υπάρξει ξεχωριστή παρέμβαση ώστε να λυθεί το πρόβλημα? Κοιτάτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν δεδουλευμένα. Mm-hmm. Εγώ έχω κάνει διαπιστωτική πράξη για να βοηθήσω και την προσφυγή που κάνουν, τη δικαστική προσφυγή που κάνουν ομαδικά οι εργαζόμενοι στον καθαρισμό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η δικαστική προσφυγή. Μάλιστα. Και για να υποβοηθήσω ως διοικήτρια, έβγαλα από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συμβάσεις τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μέχρι 31/8, όχι μέχρι τέλος Ιουνίου που έλεγε που ήταν το ένταλμα για να πληρωθούν, mm-hmm. μέχρι 31/8, ποιες είναι οι οφειλές του οργανισμού. Άρα, εδώ εκκρεμούν στην κυρία αυτή και σε όλες τις εργαζόμενες καθαριότητες τα δεδουλευμένα, που είναι πολύ παραπάνω από το επίδομα κυοφορίας που διεκδικεί. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα, στο οποίο εντάσσεται και το ειδικότερο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα μήνα, το πολύ, ή μέσα σε δύο εβδομάδες ή σε τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση, θα ξεμπλοκαριστεί για όλους και για την κυρία αυτή. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, απλώς ζητήστε το σαν υπηρεσία, αν μπορείτε να στείλετε κάτι κι εσείς στον ΕΦΚΑ, γιατί είναι γυναίκα και είναι έγκυος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να μας ναι, αυτό εξηγεί η κυρία Καραμεσίνη, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει μια άλλη διαδικασία για να μπορέσει να συμβεί αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο συνεννόηση ανάμεσα σε δύο οργανισμούς του δημοσίου. Υπάρχει ένας πάρεδρος, ο οποίος ελέγχει μια νομιμότητα. Σύμφωνα με την κυρία Καραμεσίνη, μας λέει ότι δεν ερμηνεύει σωστά τον νόμο και έχει μπλοκάρει όλη αυτή την ιστορία. Άρα πρέπει και εσείς να απευθυνθείτε στο ελεκτικό, στον πάρεδρο, γιατί δεν ξεμπλοκάρει την ιστορία. Εγώ έτσι ξεφύγει από τα χέρια του παρέδρου. Μην μιλάτε και οι δύο. Θα ψάξω και το άλλο θέμα που είπε για τους παρέδρους, γιατί έχουμε επανειλημμένα πρόβλημα με τους παρέδρους και τις συμβάσεις δημοσίου. Γιατί εμείς είναι ανεξάρτητο το ελεκτικό συνέδριο. Δεν ελέγχεται την κυβέρνηση το ελεκτικό συνέδριο. Το είναι ανεξάρτητο. Μάλιστα. Θα δούμε όμως που υπάρχουν τα συμβαίνοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Κυρία Καραμεσίνη, ανανεώνουμε στο ραντεβού μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό και αναδεικνύεται και έχει στο επίκεντρο και υπόγειο πόλεμο. Και η γραφειοκρατία, εντάξει, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες από ό,τι καταλάβαμε. Και βέβαια πρέπει να δούμε πώς ερμηνεύει και ποιος ερμηνεύει τον νόμο. Και όταν πρόκειται για εργαζόμενους, και μιλάμε τώρα για μια έγκυο γυναίκα, όπου το ελεκτικό συνέδριο δεν επιτρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επί 5 μήνες παρέχουν τις υπηρεσίες τους με παράπλευρες απώλειες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπου έχουμε μια έγκυο γυναίκα, η οποία επειδή δεν έχουν δοθεί τα δεδουλευμένα, αν και υπάρχουν διαπιστωτικές πράξεις από τον εργοδότη που είναι ο ΑΕΔ, δεν μπορεί να πάρει αυτά που δικαιούται. Λοιπόν, για να δούμε, θα υπάρξει πρωτοβουλία από τον Υπουργό. Έτσι, να δούμε. Έχει μπει στη μέση. Και υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, παρουσιάζεται και σε άλλους συμβασιούχους του δημοσίου, όπου εκεί και από ό,τι καταλάβαμε, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί στην καθαριότητα στον ΟΑΕΔ Ηρακλείου δεν πληρώνονται, δεν έχουν ένσημα. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Καβάλα. Μας περιμένει η Ρένα Πανταζόγλου εκεί να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις για αυτό το διπλό φωνικό ηλικιωμένο, όπου τελικά ομολόγησε ο 24χρονος εγγονός τους. Ρένα, οικογενειακό δράμα, μια οικογενειακή τραγωδία. Καλή σας μέρα. Ακριβώς. Για μια οικογενειακή τραγωδία μιλάμε. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, στην συνοικία του προφήτη Ηλία, σε μια ήσυχη